Φέη, εδώ είναι βασιλός ο γενικός γραμματέας του κόμματος, όπου στο κουτσούμε. Γεια σας. Δύναμη, υγεία σε όλους και όλες. Νιώσαμε υποχρέωση να περάσουμε και από το περίπτερο εδώ των ατόμων με αναπηρία. Είστε πραγματικά παλικάρια, αγωνιστές της ζωής. Με τους αγώνες σας δίνετε το παράδειγμα. Έτσι πρέπει να είναι όλος ο λαός. Πρέπει να τους πάρουμε απάριζα, γιατί χρειάζονται μέτρα, γιατί μέρα με τη μέρα που περνάει και με το νέο ΕΣΥ που φέρνουν και με τα μέτρα στην υγεία που παίρνουν, αλλά και σε όλους τους τομείς, και ενώ μας λένε ότι θα έχουμε και βαρύ χειμώνα και δύσκολο χειμώνα με όλα αυτά τις ανατιμήσεις στην ακρίβεια, παρόλα αυτά δεν παίρνουν μέτρα για ανακούφιση των λαϊκών ανθρώπων, των οικογενειών, των ατόμων με αναπηρία, των ανθρώπων που έχουν ανάγκη περισσότερο τη στοργή και τη βοήθεια του κράτους. Και έχουν διαχρονικά ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή οπωσδήποτε της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθεί αυτή την αντιδραστική, αντιλαϊκή πολιτική της βαρβαρότητας, και οι προηγούμενες που πέρασαν δεν λύνουν προβλήματα. Ξέρετε ότι το ΚΚΕ είναι στο πλευρό σας, συμμετέχουμε και στηρίζουμε τους αγώνες σας, και βεβαίως οτιδήποτε χρειάζεται θα κάνουμε για να παρθούν και νομοθετικά μέτρα, να παρθούν πρωτοβουλίες και στη Βουλή, αλλά κυρίως μέσα στο κίνημα, μέσα στους δρόμους του αγώνα, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρχει αυτές οι ανάσες ανακούφισης. Γιατί έρχεται ξανά χειμώνας άσχημος, η κατάσταση και με τον πόλεμο στη γειτονιά μας και με την οικονομική κρίση την καινούρια που έρχεται και με τις ανατιμήσεις, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα εκτός από αυτά που ήδη υπάρχουν. Και βέβαια με τα μέτρα, ξαναλέω, για τον τομέα της υγείας με το νέο ΕΣΥ αποσαρθρώνεται εντελώς το σύστημα αυτό. Και αντί να παρθούν μέτρα να στηρίζονται, βλέπουμε όλο και να περιορίζονται και δαπάνες. Αυτά που έχει είναι απαραίτητα να παρέχει το κράτος. Και για τα άτομα με αναπηρίες, είδατε τι γίνεται με τους ανθρώπους με μεσογειακή ανεμία, επίσης με τους ανθρώπους, με τα παιδιά, με τους διαβητικούς που έχουν το διαβήτη, όλα αυτά τα ζητήματα. Εσείς τα παλεύετε, και θέλω να ξαναβεβαιώσω με αφορμή αυτή την επίσκεψη εδώ στο περίπτερο, στο 48ο Φεστιβάλ της ΚΚΕ, ότι είμαστε στο πλευρό σας, οτιδήποτε θέλετε, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας να έχουμε, για να προωθήσουμε ζητήματα, προβλήματα, έτσι ώστε να τους πιέσουμε για να λύσουν μια ώρα αρχίτερα μια σειρά ζητήματα, μέχρι να ανοίξει οριστικά ο δρόμος για αλλαγές, για πολιτικές αλλαγές, και εδώ χρειάζεται συμπόρευση με το ΚΚΕ παντού, και στα σωματεία, στους συλλόγους, στις συντονιστικές επιτροπές, στις κινητοποιήσεις μας, αλλά και στις εκλογές, στις βουλευτικές όταν γίνουν, ή αργότερα στις δημοτικές, περιφερειακές εκλογές κλπ. Γι' αυτό σας καλούμε να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ, να δυναμώσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε τη σφραγίδα μας, ο λαός πια, η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, όλοι καταπιεσμένοι, στη σφραγίδα μας τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.